στον κόδωνα του κινδύνου, κρούει ο πρόεδρος του ΤΟΕΠ Πηνιού Γιώργος Λαδόπουλος σε όσους αγρότες δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον οργανισμό. Όπως υποστηρίζει ο κύριος Λαδόπουλος, οι οφειλές αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και πλέον. Το θέμα φαίνεται ότι θα πάρει πλέον την δικαστική οδό. Έχουμε όμως μεγάλο άνοιγμα εισπεξοδευτικών τελών. Όλα μαζί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, αγγίζουν περίπου το 1,5. Τα φετινά είναι περίπου 400.000 ευρώ. Έχουμε μια ρευστότητα 65% και που λείπεται ένα 65 με 70 που λείπεται ένα 35 με 30. Για τους παλιούς χρεώστες, δηλαδή αυτοί που χρωστούν πάνω από ένα χρόνο, 2010 δηλαδή χρωστούν από το 2009 και πίσω, δεν ασχολείται πια ο οργανισμός, δεν ασχολείται πια η διοίκηση. Έχουν παραπληθεί στους νομικούς για να υπερασπιστούν οι νομικοί τα οικονομικά συμφέροντα του οργανισμού. Ο πρόεδρος του ΤΟΕΠ Πηνιού εκφράζει την αγανάκτησή του και κάνει λόγο για αδικία. Τονίζει ότι είναι άδικο πολλές φορές κατά την καλλιεργητική περίοδο αρκετοί από τους αγρότες που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι να μην ποτίζουν και να ποτίζουν εκείνοι που έχουν να πληρώσουν χρόνια τις οφειλές τους στον οργανισμό. Θεωρούμε άδικο σε κάθε περίπτωση, ανέντιμο σε κάθε περίπτωση. Αγρότη σε αγρότη, ο ένας να πληρώνει και ο άλλος να μην πληρώνει. Αγρότη σε αγρότη, ο ένας να ποτίζει απλήρωτος και καμιά φορά όταν το νερό δεν φτάνει, να μην φτάνει και να μην ποτίζει αυτός που είναι πληρωμένος.